Δύο φανταστικές συνταγές. Η μία είναι παστρουμαδόπιτα με εύκολα υλικά. Παστρουμάς, ντομάτα, κασέρι με φύλλα που είναι ήδη τσαλακωμένα, ήδη αλιμένα με λάδι. Τα βγάζω από την κατάψυξη, το βάζω μέσα, φούρνο κατευθείαν και έτοιμη. Και πετάμε και το ταψίμετα. Και θα φτιάξουμε και ένα φανταστικό cheesecake. Όσοι έχετε δοκιμάσει ποτέ το New York cheesecake, που είναι αυτή η κρέμα τυριού που είναι ψημένο όμως και είναι φανταστικό και όλοι τρελαίνονται γι' αυτό, θα το φτιάξουμε κι εμείς μαζί με τα φύλλα τα τόσο απλά. Δεν ξέρω τι με τραβάει πιο πολύ. Δεν ξέρω τι σε τραβάει πιο πολύ, θα μου πεις εσύ. Παστρουμαδόπιτα που τρελαίνομαι. Να ξεκινήσει με τα αλμυρά και να πας. Δεν ξέρω πραγματικά. Όλα είναι μυρωδάτα σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τι θέλω για την παστρουμαδόπιτα θέλω. Θα δείτε και τα υλικά τώρα. Κασέρι χοντροτριμμένο ή κομμένο σε λεπτές φετούλες. Μία ντομάτα που θα μου την κόψετε σε κομμάτια και θα βγάλετε από μέσα. Δεν χρειάζεται να βγάλετε και τίποτα βασικά, γιατί κόβοντάς τη φεύγουν αυτά όλα. Θα φύγουν από μέσα και τα σπόρια. Τη φλούδα τώρα, αν θέλετε να τη βγάλετε, αυτή είναι πολύ λεπτόφλουδη. Η ντομάτα δεν θέλει ξεφλούδισμα. Αν είναι χοντρή η φλούδα, μπορείτε να τη βγάλετε. Όπως την κόβω, φεύγουν και τα σποράκια από μέσα. Βλέπεις, αυτά δεν τα θέλω μέσα γιατί θα μου πανιάσουν τα φύλλα. Και το φύλλο μου αυτό το τόσο απλά παραμένει τραγανό μέχρι την τελευταία μπουκιά. Λοιπόν, η μαμά μου, ξέρεις τι μου είπε, για πάλι θα πάω στο κουρκούτι. Μου λέει πόσο δίκιο είχε η Αργυρό, πόσο μεγάλο μυστικό είναι να μην έχει υγρασία καθόλου το ψάρι. Είδες. Για να είναι πιο σωστό. Βέβαια. Το κουρκούτι επάνω του. Δηλαδή, έτσι είναι κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί να μην δίνουν σημασία, να μην μας την πει και κανείς. Να πει μετά, κάνω όλα τέλεια. Τι έκανα λάθος και δεν μου βγήκε η ίδια συνταγή. Γι' αυτό επιμένω σε κάποια πράγματα. Δηλαδή τώρα αυτό που λες γι' αυτό, από εκεί το θυμήθηκα. Ναι. Μου λες βγάλτε αυτά έξω, γιατί με τα υγρά του και με τα σποράκια του κτλ. Θέλω να κρατήσω μόνο αυτό, τη σάρκα τη. Ναι. Και αν είναι χοντρή η φλούδα, είπαμε τη βγάζουμε. Αν είναι όπως είναι αυτή λεπτή εδώ πέρα, δεν την πειράζω καθόλου. Ναι. Αυτά που μένουν από την ντομάτα, να τα χτυπήσετε με λίγο λάδι, με λίγο ξύδι και με λίγη ρίγανη και να τα βάλετε μέσα στη σαλάτα σας. Τα άσπρα άσπρα δεν θα τα βάλουμε. Αυτό που βγαίνει όταν το βάλεις στο μπλέντερ μαζί με λίγο λάδι και με λίγο ξύδι, κάνεις μια θεϊκή σάλτσα για τη χωριάτικη σου ή για οποιαδήποτε σαλάτα. Κλαίω, μωρέ. Και από κάτω μια παπαρίτσα μετά. Με λυπάσαι. Και από κάτω μια ωραία παπαρίτσα. Πώς θα την κάνω τη σάλτσα με αυτά. Θέλω να κάνω και τη σάλτσα και την παπαρίτσα. Κοίτα, θα πάρω αυτά εδώ, τα ζουμιά της ντομάτας δηλαδή και τα σποράκια όλα. Θα τα βάλω στο μπλέντερ με λάδι, με ξύδι, με λίγο ρίγανη και λίγο αλάτι. Αυτό. Και γίνεται μια ωραία κόκκινη, σαν κόκκινη. Καλαφρέσκια. Καλέ, ναι. Και τη ρίχνεις πάνω στη σαλάτα, σου λέμε. Και από κάτω μετά βουτιές. Μακαρόνια σκεφτόμουν πάλι εγώ. Και στα μακαρόνια μπορείς να τα βάλεις. Τέλειο. Απλά να μου βγάλετε έξω όλα τα ζουμιά θέλω. Μόνο θέλω αυτό. Να έρθεις μια μέρα να μου κάνεις μια φρέσκια μακαρονάδα. Όχι φρέσκο το μακαρόνι. Ναι, να κάνουμε. Μια ωραία μακαρονάδα. Να είναι, ρε παιδί μου, βλέπω αυτούς τους Ιταλούς που παίζουν με τα μακαρόνια τους. Και κάνουν συνέχεια πράγματα και με ομά δηλαδή. Και εμένα μου αρέσουν. Ζαρζαβατικά ίσα ίσα που τα περνάνε μία. Και λέω, ρε παιδί μου, και εμένα έτσι μου αρέσουν. Δεν θέλω να είναι πολύ μαγειρεμένα τα υλικά μου. Όλο το δύσκολο που δεν έχει δυσκολία, αυτά τα φύλλα τα τόσο απλά, είναι για εσάς που δεν έχετε καθόλου χρόνο. Που θέλεις να μπεις στο σπίτι σου και σε 5 λεπτά να έχεις ετοιμάσει κάτι και να το έχεις βάλει στο φούρνο σου. Ή για σένα που κάθεσαι στην τηλεόραση και λες τώρα τι να τρώγα, αντί να παραγγείλεις, ανοίγεις την κατάψυξη, παίρνεις ένα φύλλο τόσο απλά, τσαλακωμένα, έτοιμα, λαδωμένα φύλλα και βάζεις τη γέμιση που αρέσει σε σένα. Έχουμε δείξει διάφορες γεμίσεις και θα σας δείξω και άλλες γεμίσεις. Γιατί αυτή είναι τη λογική έχουν αυτά τα φύλλα, Ελένη. Που δεν έχει καθόλου χρόνο ή που δεν έχει κάνει ποτέ του πίτα, είναι έτοιμα, τσαλακωμένα και φανταστικά. Μέσα έχετε και τις οδηγίες σας και τις συνταγές σας. Και σηκώνουμε το πάνω βγάζεις, τίποτα, σε ρωτάω είναι. Κάθε φορά, νάτο. Είναι έτοιμο, νάτο, έτσι. Νάτο, είναι έτοιμο, παγωμένο, όμως είναι ήδη, είναι λεπτό φύλλο, ζυμωμένο με ελαιόλαδο, ανοιγμένο, τσαλακωμένο και λαδωμένο ταυτόχρονα. Δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο. Θα βγάλεις τίποτα. Το χαρτί, τίποτα απολύτως. Θα βγάλεις το χαρτί, θα βάλεις μέσα, τι θέλεις να βάλεις γέμιση, κασεράκι βάζουμε στην παστρουμαδόπιτα. Κασουράκι μου αρέσει και εμένα. Άσε που δεν αλλάζεις ούτε τα ψίδα, το πετάξεις και αυτό μετά και τελείωσε. Κασέρι στο μαγεία και αυτό. Και γενικά η γέμιση σε αυτή την πίτα είναι ό,τι θέλω εγώ. Όχι στην κασερόπιτα, στην παστρουμαδόπιτα. Συγγνώμη. Γενικά είναι ό,τι θέλω να βάλω μέσα. Αυτό είναι η ευκολία που σου δίνει αυτό το φύλλο, το συγκεκριμένο. Έχουμε δείξει πίτες ωραίες και λίγο πιο πολύπλοκες. Λοιπόν, παστρουμάς. Εγώ βάζω γύρω στα 6 φετάκια, τώρα είναι πολύ μικρότερα. Αυτή τη στιγμή, πολύ. Και είναι και φανταστικός παστρουμάς, κόκκινος κόκκινος. Τον βλέπω. Με ταράζω, Ελένη μου. Δεν έχεις φτιάξει ήδη μια παστρουμαδόπιτα να την βάλουμε στο φούρνο, να την φάμε, να προχωρήσουμε. Να την, Χριστιανή μου, εδώ στην έχω. Πού να καταλάβω. Σημαίνει, είναι έτοιμη. Μίλα καλέ και λέω, με έχει πάρει μυρωδιά. Είναι δυνατόν. Θα σε αφήσω χωρίς παστρουμαδόπιτα. Δεν ξέρω, εγώ τι έχω πάρει τα τυριά για να κόψω την όρεξή μου. Τι είναι αυτό που κάνει νόημα. Α, στον Παύλο, συγγνώμη. Μην την τρελαίνει. Λοιπόν, μέσα όλο ο παστρουμάς, γιατί είναι μικρά τα κομματάκια μου. Καλή μας όλο όρεξη, θα το βάλω μέσα. Ναι. Έτσι, μπράβο, καλή μας όρεξη. Τραγανό, θεϊκό και φανταστικό. Τις ντομάτες μου που τις έχω στεγνώσει και από πάνω το υπόλοιπο τυρί μου.
Δεν έχει καμία δυσκολία, παιδιά. Είναι από τις πιο εύκολες συνταγές που σας έχω δείξει ποτέ. Αλλά αυτό είναι και η λογική μεταφύλακα. Δεν το κάνω κι εγώ έτσι. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Ναι. Και από νοστιμιά σκίζει, δεν υπάρχει. Νοστιμιά, αλλά μ' αρέσει που δεν χρειάζεται εγώ να κάθομαι να βουτυρώνω, να βουτυρώνω, να βάζω. Ούτε τίποτα. Ούτε να τηγανίζω, μ' αρέσει να σου πω. Δεν χρειάζεται να τηγανίζει, να σου πω γιατί. Γιατί έχει το τυρί τα λιπαρά του. Έχει το φίλο μου έχει το λαδάκι του, γιατί να το βάλω στο τηγάνι, κατάλαβες. Το βάζω στο φούρνο και τελειώνω και πιο γρήγορα και γλιτώνω και τα τηγανίσματα και όλα. Παναγία μου, έφαγε τα στούλι μου. Και το υπόλοιπο τυράκι από πάνω. Έλα, κερνάω. Και κατευθείαν, Ελένη μου, το πάνω φίλο και τελειώσαμε. Τόσο γρήγορα είναι αυτό. Από πάνω μπαίνει το άλλο φύλλο, παγωμένο παιδιά, όπως είναι, τάσω. Έτσι. Έχει ζυμωθεί και έχει μπει στην κατάψυξη κατευθείαν. Δεν έχει συντηρητικά, το συντηρούμε στην κατάψυξη. Μέσα, θα πει στο φούρνο μου αυτό. Η φίλη του γλωσσοτρόη, ο τυχερός είναι ο Τάσος σήμερα. Όλοι οι άλλοι λέει τίποτα. Εδώ θα καθόμαστε να βλέπουμε. Πάρε ένα κομματάκι ακόμα, μην κάνει. Για μισή ωρίτσα. Έχει εργαστεί πολύ βαριά σήμερα και πάλι. Σας παρακολουθώ από εδώ, από δίπλα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μισή ωρίτσα, βάλτε το και στη μεσαία σχάρα στον αέρα. Μισή ωρίτσα περίπου στους 190 και θα γίνει τέλειο. Παναγία μου. Το κόβεις, πετάς και το ταψί και τελειώνεις. Λοιπόν, αυτό θα πάνε να το κάνετε σήμερα. Αυτό δεν το τίποτα. Είπα. Ό,τι πιο οικονομικό, είναι πιο φθηνό, πιο νόστιμο, ό,τι δεν πιο υπάρχει. Εύκολο μπορείς να φανταστείς είναι αυτό. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το cheesecake. Και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο για εσάς που αγαπάτε αυτό το γλυκό. Το cheesecake έχει λάτρεις. Ελένη, Ελένη. Πολλούς λάτρεις, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ελένη, άστους επάνω, κατέβα κάτω να πάμε μαζί σήμερα. Έλα, Ελένη. Άστους άντρες επάνω μόνος τους. Κατέβα. Κάτσε να βγάλω αυτά όλα από εδώ, να φύγουν τα ζουμιά μου. Τότε και πάμε... να ρίξω διαφήμιση. Και να γυρίσω να, να γυρίσουμε να πάμε στο δεύτερο. Μπράβο, να μαζέψω λίγο τον παλιό. Αυτές είναι τα τυχερά. Τι ένιωσες στην πρώτη μπουκιά. Που ήταν ο Τάσος με την Άνση και πέσανε πάνω στο ταψίκι. Ευχαρίστηση. Καλέ. Δεν υπάρχει. Μπράβο μας. Μ' αρέσει που έλεγα στους ανθρώπους, λέω δεν έχετε φάει παστρομαδόπιτα, να προλάβετε. Λέω λίγο να σας δώσω ένα κομματάκι, παιδιά, ντροπή. Θα βγει επόμενη. Αυτό που σας έταζε έμεινε μόνο σαλάτα, αλλά δεν πειράζει, όπου να είναι θα βγει επόμενο. Βγαίνει ζεστή τώρα, μην περιμένετε. Τόση ώρα τους έλεγα τι ωραία που είναι, λάτε να φάτε λίγο παστρομαδόπιτα. Μου λένε ναι, θα προλάβουμε, δεν θα προλάβετε, λέω. Και γύρισε και τώρα θα πάνε ζεστή, ζεστή. Θέλω να φτιάξετε όλοι όσοι αγαπάτε το cheesecake. Το αγαπάτε το cheesecake. Όσοι το αγαπάτε, φτιάξτε αυτή τη συνταγή. Θέλω να τη φτιάξετε, είναι φανταστική. Είναι εύκολη και φανταστική. Πάμε να δούμε μία τα υλικά. Καταρχήν θέλω να μου βρείτε κονσέρβα βύσσινο. Έτσι, συνήθως το cheesecake το τρώμε με βύσσινο. Ναι. Τώρα μπορείτε να το κάνετε και με φράουλες, άμα θέλετε. Αλλά και με το βύσσινο γίνεται γιατί έχει αυτό το ξινούλι. Και αυτή την κρέμα που είναι υπόγλυκη και είναι φανταστική και τραγανό φύλλο απ' έξω και είναι τέλειο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω λοιπόν μία κονσέρβα βύσσινο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι πολύ φθηνή, την πουλάνε όλα τα σούπερ μάρκετ. Θα μου στραγγίσετε τα ζουμάκια, θα κάνω μια ωραία σάλτσα βύσσινο. Πώς γίνεται η σάλτσα βύσσινο? Την οποία βύσσινο? Σάλτσα με αυτά τα βύσσινα μπορείτε να τη φτιάξετε και να την κάνετε και άλλο πράγμα, έτσι. Να διακοσμήσετε γλυκά, να τη βάλετε πάνω στο γιαούρτι σας, να τη βάλετε πάνω σε μια μους, να τη βάλετε σε μια κρέμα. Να, αυτή τη σαλτσούλα που είχαμε εδώ θα κάνουμε. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ το τέλειο. Δεν το είδα, το έκλειψες. Πού να το καταλάβω. Θα φάω τώρα από αυτό να δοκιμάσω. Λίγο βυσσινάκι, ναι, είναι, δεν έχει πολύ γλύκα μέσα. Θα στραγγίσω καλά το ζουμάκι. Φύγει από εδώ. Ωραίο είναι, τι έβαλες μέσα? Τίποτα, απλά πράγματα έχω βάλει, Ελένη μου. Απλά πράγματα που έχουμε όλοι στο σπίτι. Απλά μια κονσέρβα βύσσινο, είπαμε, θα μου πάρετε. Όσα βλέπετε, γιατί όταν το γυρίζω στο πλάι, βγάζει κι άλλα ζουμάκια. Θέλω να μου το στραγγίσετε καλά, για να δέσει ωραία. Θα μου βάλετε λοιπόν το χυμό από τα βύσσινα μέσα στην κατσαρόλα. Αχαχαχ. Έτσι. Και όση ώρα το αφήσω εδώ στο πλάι να καθίσει, θα κατεβάσει κι άλλο ζουμάκι. Και αυτό θα μου το ρίξετε μέσα. Θα βάλουμε μέσα. Λίγο κορνφλάουρ. Δεν πρέπει να ανάψουμε και το ματάκι μας. Θα τα ανάψουμε όλα μαζί, γιατί αν είναι ζεστό. Α, δεν κάνει. Αν είναι ζεστή, άμα είναι ζεστό το υγρό μου, δεν θα ανακατευτεί καλά το κορνφλάουρ. Πριν ζεσταθεί, θα το βάλουμε. Ας το κάνω ένα ανακάτεμα. Για να βάλω το κορνφλάουρ σε ένα οποιοδήποτε υγρό, πρέπει πρώτα να μπει σε κρύο υγρό το κορνφλάουρ, να λιώσει ωραία και σωστά. Κάτσε να πάρω ένα σύρμα. Ποια σειρά είναι ένα σύρμα, μην κάνουμε γρούτσου γρούτσου και να τριχιάζω. Σύρμα, μην κάνουμε γρούτσου γρούτσου. Ανακατεύω λοιπόν. Έλα, κάντε εσύ αυτό από εκεί. Κάτσε να βγάλουμε και αυτά από εδώ. Έτσι μακριά όλα. Τέλεια. Λοιπόν, απλά πράγματα λέμε. Ζάχαρη. Εγώ δεν το θέλω και πολύ γλυκό. Ούτε εγώ. Βάζω μία κουταλιά μέσα. Τώρα θέλετε να βάλετε παραπάνω, βάλετε παραπάνω. Εμένα μου αρέσει το βυσσινάκι να βγάζει, να σκάει αυτό το λίγο ξινό και λίγο γλυκό μαζί. Και πάμε να κάνουμε μια φανταστική κρέμα για cheesecake. Μπορείτε να βάλετε επίσης και ανθότυρο. Τώρα είναι η εποχή με το ανθότυρο. Και μπορείτε να βάλετε ανθότυρο. Εγώ εδώ έχω βάλει τυρί κρέμα, έτσι. Εσύ τώρα που γυρνάς όλο το Αιγαίο, συγγνώμη, να έχεις δίκιο. Καταρχήν που γυρνάω όλο το Αιγαίο, έχεις φιλιά από τη Σύρο. Όλη η Σύρο σου στέλνει τα φιλιά της. Το Σάββατο όλοι με τρελάνανε. Η Τζόρτζια, η Δανάη. Όλες μου λέγανε φιλιά στην Ελένη, φιλιά στην Ελένη. Ποιο ταξίδι σου θα με πάρεις μαζί, εγώ να κάνω λίγο ηλιοθεραπεία με τα καλλιτικά μου. Σε όποιο θέλεις. Να τρώω τις νοστιμιές των νησιών. Και εσύ να δουλεύεις. Εσύ να πηγαίνεις να μαγειρεύεις, να κάνεις. Εγώ να έρχομαι να δοκιμάζω. Είμαι πολύ καλή γεύση γνώστρια. Είμαι σίγουρη, το ξέρω και αυτό. Και το απολαμβάνω. Δεν το κάνω με ζόρι.
Το θέλω, ρε παιδί μου, το θέλω, μου αρέσει. Α, καλά, δεν κάνουμε δουλειά στο κάτω. Λοιπόν, ξεκινάνε πολλά ταξίδια με την περιφέρεια του Αιγαίου. Τώρα ξεκινάμε. Ξεκινάμε από τώρα μέχρι το Μάιο, ξεκινάμε τα ταξίδια μας. Πες μου που θα πας. Τώρα ξεκινάω. Θα πάω στην Κο, θα φύγω, θα πάω στο Αγαθονήσι. Από το Αγαθονήσι θα φύγω, θα πάω Λειψούς. Από τους Λειψούς θα πάω στην Πάτμο, από την Πάτμο στην Κο και μετά θα είμαι πάλι πίσω. Καλά, πώς θα το κάνεις. Αυτό είναι γρήγορο, είναι γρήγορο. Τακ, 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 τακ. Είναι γρήγορο ταξίδι, δεν είναι μεγάλο, μην αγχώνεσαι, εδώ θα είμαι. Ωραία, θα πας όλα αυτά τα μέρη. Πάρε και μια καμερούλα μαζί να σε τραβάνε, να κάνουμε καμιά δουλειά, να δούμε λίγο, να ακούσουμε, να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Ωραία, θα σας δείξω και τι δίκιο. Από αυτά τα μέρη που πας, δεν κάνω δουλειά, βλέπετε, όταν μιλάω εγώ το χέρι δεν κουνιέται. Από αυτά τα μέρη που πας, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να έχουμε και συχνά εικόνα. Μην βλέπεις την Κο. Είναι όλα εύκολα, μπορούμε να τα έχουμε, αλλά μου λες θα πας Λειψούς, θα πας Αγαθονήσι. Ναι. Πότε θα πάμε στις Λειψούς και Αγαθονήσι. Ναι. Έχω περάσει από Λειψούς. Ωραία, θα τραβήξουμε βιντεάκι και θα σας το φέρω να το δείτε. Καλά, το αφεντικό που μας πήγαινε. Γιατί δεν έχει και πολλούς κατοίκους, αλλά είναι ένα μαγικό νησί, ένα πανέμορφο νησί. Γι' αυτό σου λέω. Και μετά έχουμε και Κυκλάδες και μετά ξαναέχουμε Κο. Θα φέρω ένα υλικό να βλέπουμε. Λοιπόν, έχω βάλει, θα βάλω 3 κουταλιές στη σούπα ζάχαρη, γιατί είναι αρκετό το τυρί μου. Είναι 500 γραμμάρια τυρί. Και είναι το τυρί αυτό που βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ. Και είναι λίγο αλμυρούτσικο. Αν βάλετε ανθότυρο, θα βάλετε λιγότερη ζάχαρη, γιατί δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Ούψ, μπήκε μέσα το δάχτυλό μου. Ανακατεύω λίγο να λιώσει καλά η ζάχαρη μου. Και εγώ αυτό. Θέλω Αττική. Ναι, έπαιξε. Και άλλο να πήξει. Θα βάλουμε τώρα πάνω και θα ρίξουμε και τα βυσσινά μας. Και τα βυσσινάκια μας. Α, και πάλι ανακατεύω, όχι, μην τα χαλάσω. Δεν τώρα. Λοιπόν, ναι, εγώ να ακούσω τη φιλενάδα μου. Έλα ρε αγάπη μου, πού είσαι, είδε σήμερα εγώ τι έκανα για σας, είπα θα παίξουμε εδώ, Αττική, τέλος. Θα φύγουν όλα τα δώρα ένα και ένα. Και σε παρακαλώ, μόλις τα πάρεις, σε αρέσει ή δεν σε αρέσει ο παστρουμάς, κάνε μια παστρουμαδόπιτα γιατί θα σε αρέσει. Αρέσει ο παστρουμάς. Αχ, πεθαίνω κι εγώ. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε όλες μας αυτό το τριήμερο, μέχρι το τέλος Κυριακής δηλαδή, όποια μέρα βολεύει την καθεμία, μια εύκολη, γρήγορη, πεντανόστιμη, θεσπέσια, μοναδική παστρουμαδόπιτα, μαζί με το φανταστικό, υπέροχο, τσαλακωτό ζυμάρι της Αλφα, που πραγματικά αυτό το ότι ανοίγω το κουτί, βγάζω τα δύο ζυμάρια, βάζω τα ένα κάτω, τα άλλο πάνω, στο ίδιο του το κουτάκι, παύλα τα ψάκι και τα πετάω στο φούρνο, καλά δεν υπάρχει και να μου βγει και αριστούργημα. Καλά, αυτή είναι η επιτυχία. Με πολύ αγάπη για σένα που δεν ξέρω ούτε πώς σε λένε ούτε από πού με πήρες, ξέρω ότι είσαι από Αττική. Για πέσε μου λίγο. Εγάλεο, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Δεν μου λες, το μαγαζί του Τάσου το ξέρεις. Όχι. Όχι. Πες μια διεύθυνση, ρε Τάσο. Πού είναι το μαγαζί σου? Υγείας Λαύρας 16, στον πεζόδρομο. Υγείας και Λαύρας 16, στον πεζόδρομο. Υγείας. Υγείας, ναι. Τι είπες, καλέ. Υγείας Λαύρας. Τι είπες? Αγίας Λαύρας. Αγίας. Αγίας Λαύρας, βοήθειά μας. Την υγειά μας να έχουμε, ρε παιδιά. Την υγειά μας να έχουμε πάνω απ' όλα. Να την έχουμε την υγειά μας. Έτοιμη η σαλτσούλα, παιδιά. Βλέπετε ότι έπαιξε, τη σβήνω γιατί έχω κάνει κρύα. Θέλω να είναι λίγο κρύα. Δεν θέλω να είναι καυτή, να πέσει πάνω στα φύλλα μου και πάνω στο τυρί μου. Εδώ παίζουν πάλι τέρμα. Εδώ λοιπόν έχω τα 500 γραμμάρια τυρί κρέμα ή θα βάλετε ανθότυρο άμα βρείτε φρέσκο που είναι φανταστικό. Έχω βάλει 3 κουταλιές κοφτές ζάχαρη, μία βανίλια. Φτιάξτε το γλυκό αυτό αν είστε γλυκατζίδες και θα τρελαθείτε. Τέτοιο τσισκέικ δεν έχετε φάει. Ένα αυγουλάκι χτυπημένο. Και κάνω στην ουσία μία ωραία κρέμα αυγού. Ανακάτεμα καλό, να αραιώσει και να πάει το αυγό μου. Θες να κάνεις εσύ λίγο έτσι, να φέρω εγώ τα φύλλα μου στα γρήγορα. Ναι, αγάπη μου. Μπράβο. Ανακάτεμα καλό, να μπλέξουν ωραία τα πράγματα μέσα. Εννοείται. Τι, μόνο να τα τρώμε, να δουλεύουμε και λίγο. Κατευθείαν από την κατάψυξη λέμε. Πρώτη φορά τέτοιο φύλλο, ευκολία. Από την κατάψυξη όπως είναι. Τσαλακωμένο, λαδωμένο. Ανοίγω το κουτί. Έχω ανάψει το φούρνο. 190, μεσαία σχάρα. Βγάζω το καπάκι, σηκώνω το φύλλο. Ελένη, έτοιμο, τέλειο. Πιο γρήγορα από τα σημερινά δεν σας έχω κάνει ποτέ. Πραγματικά, ρε παιδιά, και ήταν τόσο ωραία η παστρουμαδόπιτα. Θέλω να την κάνετε. Και να μην σε αρέσει όπως τραμπώ. Τι. Τίποτα, λίγο σαρδάμε. Σαρδάμε, δεν πειράζει. Ήταν αρχή μου, αυτό που έφαγα, ήταν φανταστικό. Και να μην σε αρέσει ο παστούρμας, η παστούρμαδόπιτα. Α, θα σας αρέσει σίγουρα. Λοιπόν, κουταλιές από την τυροκρέμα μου για το φανταστικό New York Cheesecake με βύσσινα. Κουταλιές, το πιο πολύ το θέλω από κάτω να είναι. Έτσι. Ουπς. Κάτσε να πιάσω από και αυτό εδώ. Να πιάσω από απέναντι ένα λεπτό στα γρήγορα τα βυσσινάκια, Ελένη, που έχω βάλει να κρυώνουν. Ναι. Τα έχω κρυώσει εδώ πέρα. Ναι. Έχω φτιάξει δηλαδή τη σαλτσούλα που σας έδειξα, αλλά την έχω αφήσει να κρυώσει. Δεν θέλω να βάλω καυτό. Ποτέ να μην βάζετε καυτά πράγματα πάνω στα φύλλα. Έλα, άνοιξε εσύ. Επάνω θα πέσει το τέλειο βυσσινάκι, έτσι, γύρω-γύρω. Ο συνδυασμός είναι φανταστικός, φανταστικός. Γίνεται σαν σιρόπι μετά όλο μέσα αυτό. Το φύλλο μου παραμένει τραγανό και πάνω και κάτω. Όλα τα βυσσινάκια μου, έλα. Κρατήστε μου και λίγο για γαρνίρισμα, εγώ έχω κρατήσει για να γαρνίρω.
Και από πάνω θα ρίξω, μου αρέσει πολύ να βάζω και λίγο αμύγδαλο τριμμένο. Του δίνει πολύ ωραία και στην υφή, αλλά και στη γεύση. Αμυγδαλάκι τριμμένο, ναι, είναι φανταστικό. Πάμε. Και από πάνω θα πέσει το υπόλοιπη κρέμα. Και όσο περνάει την κρέμα, να ακούσω εγώ την επόμενη γραμμή μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια σου, Ελενάκη. Γεια σου και εσένα. Μια χαρούλα. Εσύ τι κάνεις? Καλά, είμαι, τρέμω ολόκληρη. Δεν το πιστεύω ότι σου μιλάω. Τέτοια μου λέτε και με έχετε στο ένα τέλεια, πόδι. Είσαι τέλεια και εσύ και η Αργυρούλα μας εκεί. Βέβαια, να τα λέτε και αυτά. Να τις τα λέτε. Μιλιά πολλά, κορίτσια. Όχι, όχι, δηλαδή πείτε, δεν χαίρεστε που μας βλέπετε εδώ αγκαλίτσα? Όλοι χαιρόμαστε. Πάντα. Και εμείς χαιρόμαστε. Όλοι χαιρόμαστε. Ελένη μου. Μου έχεις λείψει ακόμα, δεν το πιστεύω ότι είσαι εδώ. Αφού σε κοιτάζω και λέω, τώρα θα μου την κοπανίσει. Όχι, παιδί. Τώρα θα στρίψει, αλλά γαλλικά. Τώρα θα μου φύγει από την πίσω πόρτα. Σε ειδοποιώ, δεν είναι να φύγω. Θα σου βάλω αλυσίδα στην κάλτσα, να μην φεύγεις ποτέ από κοντά μου. Μου δημιουργείς ανασφάλεια, σαν τα παιδάκια. Ελένη μου, όχι, δεν είναι θέλω, ωραία πράγματα αυτά να τα κάνεις όσους αγαπάνε, να το ξέρεις. Επόμενη και τελευταία γραμμή, παρακαλώ, να δώσω και το τελευταίο μου δώρο. Παρακαλώ. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου, αγαπημένη μου. Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Και εγώ χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να σου δώσω... Αγαπάμε, Ελένη μου. Το ξέρω, μωρέ, το ξέρω. Και όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η Αλφα φτάνει σπίτι σου και φέρνει νοστιμιές, φέρνει πράγματα που έχουν φτιαχτεί με μεράκι από γυναίκες που ξέρουν και αγαπούν πώς να χειρίζονται τα ζυμάρια και πώς να τα φτιάχνουν. Καλοφάγοντα να είναι όλα τα προϊόντα της Αλφα που θα έρθουν στο σπίτι σου. Πολλά, πολλά φιλάκια, γλυκιά μου. Είμαι έτοιμη. Μπαίνω φούρνο. 30 λεπτά να ροδίσει πάνω και κάτω και όταν βγει την αφήνω. Είπες λίγο να κρυώσει. Είπες ότι το ζυμάρι έχει μέσα και λάδι, δεν του βάλεις τίποτα. Δεν βάζω τίποτα. Είναι έτοιμο ζυμωμένο με ελαιόλαδο και αλυμένο το φύλλο μου με ελαιόλαδο. Γι' αυτό λέω, άρα δεν βάζω διαιτικά. Τίποτα. Γι' αυτό μπαίνει και κατάψυξη, Ελένη, γιατί δεν έχει συντηρητικά. Κατευθείαν το βγάζω, το γεμίζω στο φούρνο, στον πάνω φούρνο, ψήσιμο 30 λεπτά, να ροδίσει πάνω και κάτω και είναι έτοιμη τόσο απλά, τόσο απλά. Ωραία. Τόσο απλά, τόσο ωραία, κορίτσια μου όμορφα. Λοιπόν, τα φιλιά μας.